Καλημέρα σας κύριε Βουλευτά, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κύριε Κουίκ και σε όλους τους ακροατές μας, πολύ καλά. Μιλάτε με ένα φερέφωνο σας όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή προφανώς στο χάρτη της δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, έτσι. Και απαγορεύονται να ακούγονται κάποιες απόψεις που είναι πέρα από αυτό που είπατε και κάποιες απόψεις που είναι υπέρ του λαού, έτσι, ενοχοποιούνται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι κατάγεστε από τη Θράκη, στο Σουφλί, δεν είναι? Πολύ σωστά κύριε Κούκη, από τον Εύρο. Έτσι, μπράβο. Άρα μπορούμε να πούμε στην πρώτη ερώτηση, η οποία είναι πολιτικού περιεχομένου. Βγήκε μια δημοσκόπηση, η οποία ανέβασε τα ποσοστά της μέτρων ανάλυσης πάνω από το 10% πια. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής ανέλυξη δημοσκοπική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ. Την ώρα που βλέπω να πλησιάζουν με την πτώση του την καινούρια ο ΣΥΡΙΖΑ και μια ελαφρά άνοδο που έχει το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Πώς βλέπετε πραγματικά έτσι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα αυτή τη στιγμή, όπου υπάρχει μια αντιπολίτευση που τρικλίζει και μια κυβέρνηση η οποία έχει όλα τα κλειδιά στο χέρι? Το αρχικό σας ερώτημα σε σχέση με την δημοσκοπική άνοδο του ΚΚΕ, η οποία εμφανίζεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την παρακολουθούμε και εμείς. Η αλήθεια είναι με ικανοποίηση, γιατί να πούμε το αντίθετο, και νομίζουμε ότι συνεχίζεται, αν θέλετε, να εκφράζεται αυτή η ενίσχυση ενός ρεύματος αμφισβήτησης που έχει ξεκινήσει εδώ και τα τελευταία χρόνια, κάτω από τις άοχνες βέβαια προσπάθειες των κομμουνιστών και ευρύτερα προοδευτικών ανθρώπων στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, για τα προβλήματα τα καθημερινά που αντιμετωπίζει ο λαός μας, κύριε Κουίκ. Το ρεύμα αυτό ενισχύεται μέσα από την ενδυνάμωση των αγώνων που σημειώνονται σε διάφορα πεδία και σε διάφορους τομείς και που ίσως δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας όσο θα έπρεπε. Για παράδειγμα, οι αγώνες στην υγεία για την αναβάθμιση των νοσοκομείων ή των κέντρων υγείας. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό το ρεύμα της αμφισβήτησης θέλουμε να ενισχυθεί, να δυναμώσει, να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ποτάμι. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως ΚΚΕ, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει και πολιτική έκφραση και να αμφισβητήσει, αυτό είναι το ζητούμενο, να αμφισβητήσει την εφαρμοζόμενη, την ουσία της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής. Όχι απλώς την αλλαγή των προσώπων, το φύγε εσύ για να έρθω εγώ, που διακηρύσουν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, και μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που έχουν βέβαια κριθεί και ως κυβερνήτες αλλά και ως αντιπολίτευση, ψηφίζοντας τα περισσότερα νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα τώρα τα προβλήματα της σοσιαλδημοκρατίας, κύριε Κουίκ, τα οποία είναι ορατά βεβαίως, τα βλέπουμε όλοι μας, δεν θα πρέπει να στεναχωρήσουν κανέναν εργαζόμενο, κανέναν προοδευτικό δημοκρατικό άνθρωπο. Ίσα ίσα αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο στα μάτια τους ο αντιλαϊκός ρόλος αυτής της πλευράς του αστικού πολιτικού οικοδομήματος. Αντιδραστικός ήταν ο ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας όλα τα χρόνια και ιδίως τα κρίσιμα χρόνια, αρκεί να θυμίσουμε ότι αυτή η σοσιαλδημοκρατία ήταν που εισήγαγε και έφερε τα μνημόνια, για παράδειγμα, τα οποία τα συνέχισε βεβαίως μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν στη σοσιαλδημοκρατία και στις προσπάθειες που κάνει για να αναζωογονηθεί τώρα όλοι στους αγώνες, στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, σε συμπαράταξη με το ΚΚΕ και κρατώντας πιθανόν και τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχουν για επιμέρους πλευρές της πολιτικής του ΚΚΕ. Μάλιστα. Θα σας πάω στην απέναντι όχθη των νερών μας, των υδάτων, των θαλασσών, Μέση Ανατολή. Διάβασα σήμερα και το πρωτοσέλιδο της του Ριζοσπάστη, το οποίο αναφέρεται σαφώς στην πάγια θέση την οποία έχει το ΚΚΕ για την συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους, για το κράτος Παλαιστίνης, κάτι το οποίο βλέπω όμως ότι διαμορφώνεται με την λεκτική δύο κράτη από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους, μην πω όλους τους Ευρωπαίους, αλλά και τους Αμερικάνους ξαφνικά. Στα λόγια όμως. Ναι, ωραία. Πώς μπορεί να τους πείσεις όμως, όταν και οι Παλαιστίνοι επίσης αντιδρούν σε αυτή την ιστορία και δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί?
τα λόγια. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει λάβει μια ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του κράτους του 2015, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το ζήτημα του. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια σφαγή, κύριε Κουίκ, στη Μέση Ανατολή. Μια σφαγή κυριολεκτικά του Παλαιστινιακού λαού, με θήτη το Ισραηλινό κράτος και με θύμα ταυτόχρονα και τον Ισραηλινό λαό, γιατί και αυτός υφίσταται τις συνέπειες ενός πολέμου που δεν ξεκίνησε βέβαια στις 7 του Οκτώβρη, έχει ξεκινήσει από το 1947, εδώ και 76 χρόνια, και που η ουσία του είναι μία λέξη, κύριε Κουγή, είναι η λέξη κατοχή. Η κατοχή της Παλαιστινιακής γης, η εκδίωξη εκατομμυρίων ανθρώπων, πάνω από 6 εκατομμύρια από τα πατρογονικά τους εδάφη και τις εστίες τους, στους 4 ανέμους όπου γης, η διαμονή αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων σε δεκάδες προσφυγικούς καταβλισμούς στη Μέση Ανατολή, ο άγριος επικισμός, ο βάρβαρος επικισμός, ο εκδικητικός παλαιστινιακών εδαφών, το apartheid απέναντι στους Παλαιστίνους από το επίσημο κράτος του Ισραήλ, οι διώξεις, οι βασανισμοί, οι φυλακίσεις, ακόμα και χωρίς κατηγορητήρια, και βεβαίως οι βομβαρδισμοί της Γάζας, οι οποίοι και αυτοί δεν ξεκίνησαν τώρα. Θέλω να θυμίσω ότι μεγάλοι βομβαρδισμοί στη Γάζα έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2003 που εγκλωβίστηκαν εκεί, γιατί περί εγκλωβισμού πρόκειται, είναι η πιο μεγάλη φυλακή της γης όπως λένε. Η ουσία λοιπόν του παλαιστινιακού ζητήματος, κύριε Κουίκ, είναι η κατοχή. Και όποιος δεν το λέει αυτό, νομίζουμε ότι δεν λέει την αλήθεια. Πέρα από την κατοχή, κύριε Δελή. Και σε ό,τι αφορά, και να κλείσω και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Παρακαλώ. Και όσο για το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, το οποίο ακούγεται εδώ και εκεί και είναι και η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, κατά την άποψή μας, κύριε Κουρίκ, το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ σημαίνει και ισοδυναμεί με το δικαίωμά του στην παράνομη κατοχή της Παλαιστινιακής γης. Και αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Μάλιστα, το λένε και ακούγονται φωνές, τέτοιες φωνές και μέσα στο Ισραήλ, οι οποίες καταπνίγονται βέβαια. Περί αυτού πρόκειται, πρέπει να σταματήσει τώρα αυτό το έγκλημα. Συντελείται μια ανθρωπιστική καταστροφή, ακούμε και βλέπουμε να ακροτηριάζονται παιδιά σε νοσοκομεία στους διαδρόμους χωρίς αναισθητικό. Είναι απίστευτα πράγματα όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να ανοίξουν τώρα οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ξέρετε, είναι πληγή στο σώμα της ανθρωπότητας το παλαιστινιακό ζήτημα και είναι τραύμα για κάθε άνθρωπο σκεπτόμενο και φιλιρινικό πάνω σε αυτή τη γη. Μου έρχεται εδώ πέρα ένα μήνυμα που μου λέει: φίλτατε, την απόφαση του ΟΗΕ του 1947 για τη δημιουργία δύο κρατών, Παλαιστινίων και Ισραηλινών, με τους Αγίους Τόπους ως ανεξάρτητη διοίκηση υπό τον ΟΗΕ, δεν το δέχτηκαν ούτε οι Παλαιστίνοι ούτε οι Ισραηλινοί. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή ότι. Σύμφωνοι. Λόγω της ιερής πόλης της Ιερουσαλήμ, όπως την ελπίζω. Κύριε Κουίκ, αλλά κάνοντας μια ιδιότυπη συνομιλία με τον ακροατή σας, να πω ότι έχουμε και την απόφαση του 1967, όπου καθορίστηκαν εκεί και τα όρια. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, μου λέτε. Ναι, μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το 1967. Ναι. Και θα μπορούσε, αυτό ζητάνε και οι Παλαιστίνοι επίσημα, αυτό ζητάμε και εμείς, αυτό έχει αποφασίσει και η Ελληνική Βουλή, Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα το 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και βεβαίως με την ακύρωση όλων των επικισμών. Γιατί ξέρετε, η Παλαιστινιακή γη έχει συρρυκνωθεί στο ελάχιστο αυτή τη στιγμή με την μεθοδική τακτική των Ισραηλινών επικισμών. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας όταν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πάνω σε μία άνδρο. Μία άνδρος είναι αυτή. Σωστά. Και υπάρχει και μία ακόμη πλευρά, κύριε, την οποία δεν θα πρέπει να τη λησμονούμε εμείς εδώ στη χώρα μας. Θέλει αλήθεια πόσο μπορούμε να πείσουμε την διεθνή κοινότητα, τους λαούς της γης, ότι είμαστε με το δίκαιο, όταν είμαστε με αυτόν που ενεργεί την κατοχή, με τον κατακτητή. Τι θα πούμε αλήθεια στο Κυπριακό, πώς θα διαμαρτυρηθούμε για τα κατεχόμενα της Κύπρου όταν δικαιολογούμε τα κατεχόμενα των Παλαιστινιακών εδαφών από τους Ισραηλινούς. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτεί ο ελληνικός λαός, το έχει σκεφτεί
Γι' αυτό είναι και με την ψυχή του, αλλά και με τα έργα του, είναι στο πλευρό του Παλαιστινιακού. Ναι, εδώ υπάρχει όμως μία αντίφαση, κύριε Δελή, και θα την πω ευθέως. Ότι έτρεξε όλη η παγκόσμια κοινότητα, όταν λέω παγκόσμια κοινότητα, αναφέρομαι σε Αμερικανούς και σε Ευρωπαίους, mm-hmm. να στηρίξουν οικονομικά τον υποκατοχήν ουκρανικό λαό από τους Ρώσους, εντάξει. Mm-hmm. Σπέβδουν τώρα για το θέμα της Μέσης Ανατολής, αλλά 49 χρόνια όλη αυτή η κοινότητα δύο ψηφίσματα έχει βγάλει και μέχρι εκεί. Ουδείς ασχολείται με την Κύπρο. Γι' αυτό λέω ότι είναι άχρηστοι οργανισμοί και οι δύο. Και το λέω, συγγνώμη, αλλά τους έχω ζήσει και από μέσα λίγο. Άχρηστοι οργανισμοί είναι οργανισμοί στην υπηρεσία των. Όχι, άχρηστοι εννοώ, όταν λέω άχρηστοι, χρήσιμοι είναι και έτσι έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς είναι μόνο στα λόγια και δεν δίνουν λύσεις. Επειδή ακριβώς λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών συσχετισμών που υπάρχουν. Ε, με αυτό, εντάξει. Δυνάμεων, περί λοιπόν, αυτού πρόκειται. Ε, ναι, πέντε μόνιμες χώρες. Γι' αυτό και έχει αξία η πάλη των λαών, κύριε Κουίκ, αυτό λέμε εμείς. Γι' αυτό και έχει αξία, γι' αυτό και οι μεγάλες διαδηλώσεις βοηθάνε όχι μόνο τον Παλαιστινιακό λαό στο να αποκτήσει τη δική του πατρίδα, αλλά βοηθάνε την ειρήνη της περιοχής στη Μέση Ανατολή, η οποία περνάει βεβαίως μέσα υποχρεωτικά, δεν υπάρχει άλλη. Ριζική, ειρηνική, είναι η μόνη ειρηνική διέξοδος αυτή τη στιγμή για το Παλαιστινιακό. Η ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτου. Συμφωνούμε σε αυτό και όλοι συμφωνούν λέγοντας για τα δύο κράτη, έτσι, γιατί το πάνε λίγο πιο έτσι, διπλωματικά. Καμία δύση. Θα σας κάνω μια ερώτηση όμως, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα και έχει να κάνει με την περιοχή την δική σας, δηλαδή εκεί που γεννηθήκατε. Είχαμε αυτές τις τεράστιες φωτιές στον Εύρο, Δαδιά κτλ. Και ρωτώ, εντάξει, θα αποφύγω να σας κάνω ερώτημα για το τι γίνεται εκεί με το τουρκικό προξενείο, αν έχει ηρεμήσει ή αν ακόμα παρεμβαίνει στα δρόμενα της περιοχής. Αν θέλετε μου απαντάτε. Συνεχίζεται η ίδια ιστορία. Τι γίνεται όμως τώρα με τους κτηνοτρόφους, με τους αγρότες, με όλη αυτή την κατάσταση, όταν έχει πληγεί ένας τεράστιος πνεύμονας οικολογικός του Εύρου. Ως καταγόμενος από το σουφλί, κύριε Κουίκ, μπορώ να σας πω ότι και για όσοι έχουν πάει μπορούν να το καταλάβουν ότι πρόκειται για μια περιοχή μοναδικής ομορφιάς. Μιλάω για το δάσος της Δαδιάς, το οποίο το μισό και περισσότερο κάει και είναι τεράστια η καταστροφή. Δυστυχώς ήταν η δεύτερη συνεχόμενη φωτιά μετά την περσινή. Αυτό που πρέπει να γίνει, κύριε Κουί, και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, και ξεκινώ από αυτό γιατί είναι εξοργιστικό πραγματικά, ότι να οφείλει το κράτος 50.000 ευρώ στους ανθρώπους εκεί του δασικού συνεταιρισμού που βοήθησαν να φύγουν τα καμένα και βοήθησαν στην αποκατάσταση του δάσους και ακόμα να μην τους τα έχει δώσει. Μιλάμε για 50.000 και είναι πραγματικά ντροπή. Το είπαμε και στον κύριο Σκυλακάκη στη συνεδρίαση της Βουλής. Το είπαν και οι ίδιοι οι πυρόπληκτοι εκεί της περιοχής, τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα συνεκτικό σχέδιο όχι μόνο για την αποκατάσταση αλλά και για την προστασία του δάσους και γενικότερα θα έλεγα εδώ να υπάρξουν κίνητρα, να υπάρξουν μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει, ξέρετε, η πληθυσμιακή αιμορραγία της περιοχής εκείνης η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, χωριά εγκαταλείπονται, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια για μια ακριτική περιοχή. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε και σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, φιλιά στην πατρίδα μου Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πήγε καλά χθες, έτσι, δηλαδή έκανε ένα 3-2 και το περιμέναμε. Μια χαρά. Καλημέρα σας. Συνομιλούσα.